Καλωσορίσουμε την κυρία Μαρία Γαλιού, τη γνωστή Λαρισαία δικηγόρο, για να δούμε πώς είχαμε μια ενδοοικογενειακή πολιτική αντιπαράθεση. Στάθηκε παραστάτης στην διεκδίκηση του Χρήστου Γελαλή να διαδεχθεί τον πατέρα, πλέον εδώ και μήνες, Ρίζο Κομίτσα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό συνέβη. Χθες την φιλοξενήσαμε τηλεφωνικά για να μας ανακοινώσει την απόφαση. Εσείς είχατε εκτιμήσει ότι θα δικαίωνε την πλευρά σας, την προσφυγή σας, παρότι δεν είχαμε παρόμοια περίπτωση δεκαετίες τώρα. Έτσι, δηλαδή, ένας αιρετός να μπαίνει στο σχήμα και να φέρει και τις δύο ιδιότητες. Αλλά στο φόντο είχαμε και μια πολιτική αντιπαράθεση. Θα μου πείτε, αντιπαράθεση προϋποθέτει δύο πλευρές. Θα δούμε λοιπόν πώς απαντάτε τώρα στα όσα πολιτικά ακούστηκαν. Πάμε να δούμε την ουσία της απόφασης. Καλησπέρα καταρχήν. Γεια σας κύριε. Καλησπέρα. Χθες μόλις δημοσιεύτηκε η απόφαση του μονομελούς του διοικητικού εφετείου Λάρισας, στην ένσταση που είχε καταθέσει ο εντολέας μας η Χρήστος Γελαλής. Την υπόθεση αυτή τη χειριζόμασταν όχι μόνο εγώ, αλλά και ο συνάδελφος, έγκριτος συνάδελφος, ο Σωτήρης ο Κυβέλλος από Θεσσαλονίκη. Ήταν μια ένσταση η οποία αφορούσε ένα αμιγώς νομικό ζήτημα, εκείνο αν έχει τηρηθεί η νομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας, στις περιφερειακές εκλογές του προηγούμενου Μαΐου του 2019. Και αφορούσε ένα συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα ήταν αν υπήρχε ασυμβίβαση στη ιδιότητα μεταξύ της ιδιότητας του Περιφερειακού Συμβούλου του Ρίζου Κομίτσα και της ιδιότητάς του από 25 πρώτου του 2020, οπότε απέκτησε την ιδιότητα του θρησκευτικού λειτουργού. Ήταν ένα νομικό ζήτημα, αμιγώς νομικό ζήτημα, το οποίο έτσι με αυτά τα χαρακτηριστικά πρώτη φορά είχε τεθεί στην δικανική κρίση ένα ζήτημα ασυμβιβάστου μεταξύ Περιφερειακού Συμβούλου και ιερέως. Οπότε το δικαστήριο έκρινε ότι την αυτοδίκαια έκπτωση του Ρίζου Κομίτσα από την ιδιότητά του Περιφερειακού Συμβούλου και διαπίστωσε την ύπαρξη του ασυμβιβάστου. Εμείς αυτό έτσι που είπαμε από την πρώτη στιγμή, ότι είμαστε ιδιαίτερως ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι αποκαταστάθηκε η νομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας και η τήρηση των κανόνων του κράτους δικαίου. Αυτή λοιπόν η απόφαση, αυτό είναι το σκεπτικό της απόφασης και όλα τα άλλα θεωρώ έτσι προς το παρόν ότι περιτεύουν. Μάλιστα. Λοιπόν, αφού παραθέτετε την απόφαση του δικαστηρίου και μιλάτε για εμπιστοσύνη στην κρίση του δικαστηρίου και την ικανοποίησή σας εκφράζετε στην συνέχεια για την απόφαση που μόλις περιγράψατε, αναφέρετε σε μια ολιγόλογη δήλωσή σας. Ο πολιτικός μου πολιτισμός και η ιδιότητά μου ως νομικού παραστάτη δεν μου επέτρεπε να προβαίνω σε εμπριστικές δηλώσεις δια του τύπου, να μηχανεύομαι πολιτικές ανύπαρκτες σκοπιμότητες και να χλεβάζω το νομικό παραστάτη του αντιδίκου. Πιστή στην εντολή του εντολέα μας και έχουσα εμπιστοσύνη στην κρίση του δικαστηρίου, παρέκαμψα τη χλέβη, γιατί μικροπολιτική στην πλάτη του Χρήστου Γελαλή δεν επρόκειτο να κάνω. Αναφέρεστε στην κυρία Λιακούλη, που την είχε επιλέξει ως παραστάτη το συνηγορό του ο κύριος Κομίτσας, ο πατέρας Ρίζος Κομίτσας, για να είμαστε ακριβής, έτσι δεν μπορούμε να τον αποκαλούμε κύριο από τη στιγμή που φέρει Ράσο, και θεωρείτε ότι χλέβασε και εσάς και τον εντολέα σας η κυρία Λιακούλη με μια μακροσκελή, θα πω εγώ, δήλωση. Τονίζω το ολιγόλογη δική σας δήλωση. Να σας πω κάτι, γιατί λίγο έτσι με φνιδιάζετε. Δεν έχω μάθει καταρχήν να κρύβομαι, αλλά έχω μάθει να λειτουργώ με σύνεση και να κινούμαι με γνώμονα το συμφέρον του εντολέα μου. Δεν είμαι ούτε ο Ρίζος Κομίτσας, ούτε ο Χρήστος Γελαλής. Εκπροσωπούμε τον Χρήστο Γελαλή σε μια συγκεκριμένη διαδικασία με τα χαρακτηριστικά που σας προανέφερα. Ότι πρώτου δικαστηρίου, δηλαδή μία μέρα πρώτου δικαστηρίου, δια του τύπου αποφασίστηκε και επιλέχθηκε να υπάρχουν μακροσκελή κείμενα τα οποία έβλαπταν. Συγγνώμη, ακούω κάτι έβλαπτε στον αέρα που δεν έχει να κάνει με την κουβέντα μας. Δεν σας ακούω. Μάλιστα. Ωραία.
Ναι, συνεχίστε. Ναι, ότι πρώτου δικαστηρίου, μία μέρα πρώτου δικαστηρίου, υπήρχε μια μακροσκελής δήλωση, η οποία έβλαπτε και με πρόσβαλε τους υπογράφοντες στην ένσταση και προφανώς κατά τα λεγόμενα αυτού που συνέταξε το κείμενο αυτό, τη δήλωση αυτή, προφανώς ότι εμείς είχαμε πολιτικές επιδιώξεις και αυτές τις πολιτικές επιδιώξεις τις εκφράζαμε και τις εκδηλώναμε μέσω αυτής της ενστάσεως, είναι αυτά που γράφτηκαν. Από τη στιγμή λοιπόν που γράφτηκαν και δημοσιεύτηκαν και αναπαρήχθησαν σε αυτόν τον χρόνο, δηλαδή πρώτου δικαστηρίου, κατ' εμέ αυτό συνιστούσε μια προσωπική πράξη πολιτικής φεδρότητας. Ότι δεν επιλέγω να κάνω μικροπολιτική και παραπολιτική στην πλάτη του εντολέα μου, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε μετά από το κείμενο αυτό να υπάρχει μια δική μας απάντηση. Όμως επιλέξαμε τον άλλον δρόμο, τον δρόμο ότι οι υποθέσεις αυτές, γιατί είναι ένα αμυγός νομικό ζήτημα, δεν κρίνεται ούτε η επιστημονοσύνη, ούτε η προσωπικότητα των διαδίκων. Αυτό που κρίνεται ήταν ένα συγκεκριμένο νομικό ζήτημα ασυμβίβασης ιδιότητας σε μια εκλογική διαδικασία. Αυτό λοιπόν ήταν το οποίο θα έπρεπε να κριθεί από τα δικαστήρια. Εμείς είχαμε εξ αρχής εμπιστοσύνη στην δικανική κρίση και πιστεύουμε αυτό που προέχει είναι η αποκατάσταση της νομιμότητας της εκλογικής διαδικασίας. Δεν μας διαφέρει και προσωπικά εμένα δεν με διαφέρει η ατομική ηθική εκάστου, πόσο μάλλον όταν θεωρεί κάποιος ότι η ατομική του ηθική υπερισχύει του νόμου. Άρα λέτε δεν είναι ηττημένη σε αυτή την περίπτωση η κυρία Λιακούλη. Αλλά αυτό δίκως... εσείς αντιληφθήκατε, ότι δεν είναι ηττημένη. Είπατε ότι δεν κρίνεται από αυτό. Εμείς ζητήσαμε την νομική δικαίωσή μας και ότι δεν κρίνεται η επιστημοσύνη των αντιδίκων. Να, εγώ αυτό σε κάθε περίπτωση, σε κάθε υπόθεση δεν κρίνεται η επιστημονοσύνη των διαδίκων. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση δεν κρίνονται οι προσωπικότητες των ανθρώπων που έρχονται να παρασταθούν οι νομικοί παραστάτες σε μία υπόθεση. Αυτό όμως που κρίνεται είναι τα έργα και οι μέρες κυρίως έξω από τις δικαστικές αίθουσες, γιατί μέσα στη δικαστική αίθουσα δεν ακούστηκε τίποτα. Άρα και αυτό εσύ, που έχει μια αξία. Όμως, για να ολοκληρώσω, γιατί με διακόψετε πριν πω τη σκέψη μου όλη. Ένα είναι αυτό. Αλλά το άλλο είναι ότι αδίκως, για να μην πω ότι καταγγέλλεται την κυρία Λιακούλη ότι προσέδωσε πολιτικά χαρακτηριστικά σε μια αμυγός δικαστική διαμάχη. Την καταγγέλλεται γι' αυτό. Θεωρείτε ότι αδίκησε και το περιεχόμενο, την ουσία, τον πυρήνα της υπόθεσης. Εγώ δεν χρησιμοποίησα ποτέ τον όρο καταγγελία. Εγώ σας είπα ότι παραπολιτική και μικροπολιτική στην πλάτη του δικού μας εντολέα δεν πρόκειται να έκανα. Εγώ σας είπα, οπότε δεν έθεσα κάποιο ζήτημα καταγγελίας. Εγώ επίσης σας είπα ότι η ατομική ηθική, πόσο μάλλον αν είσαι μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου, πόσο μάλλον αν έχεις την ιδιότητα του δικηγόρου, η ατομική ηθική δεν μπορεί να υπερισχύει των κανόνων δικαίου και του νόμου. Εγώ αυτό σας είπα και σας το λέω έτσι πολύ καθαρά. Τώρα, ο τρόπος που καθένας επιλέγει να κινείται είτε στην ζωή του, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του, δεν θα το κρίνω εγώ. Εγώ Ωραία. Μπορώ να κρίνω τη δική μου στάση και τη δική μου συμπεριφορά. Για να είμαι τελευταίο. Μετρημένη και να μην βιάζομαι στα γεγονότα και να κρατάω το μέτρο και τη σύνεση. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Είχατε ανοιχτούς λογαριασμούς με την κυρία Λιακούλη που βρεθήκατε στο ίδιο ψηφοδέλτιο? Γιατί το θέτε θέματα ανοιχτών λογαριασμών και κλειστών λογαριασμών? Ή είστε διαφορετικοί άνθρωποι, άρα διαφωνείτε γιατί έχετε άλλο περιεχόμενο, έχετε άλλα χαρακτηριστικά ως προσωπικό? Προφανώς εσάς σε εντριγκάρει να υπάρχει μια κόντρα. Για να υπάρξει κόντρα... κυρία Γαλιού, από μένα αν έγραφε το όνομά μου θα γράφε δημοσιογράφος από κάτω. Έτσι. Και από μένα θα γράψει ο δικηγόρος. Γράφει. Ναι, άρα το αφισβητείτε. Όχι, εννοώ. Όχι. Προφανέστατα με εντριγκάρει. Τι θέλετε να σας πω, ότι εγώ στο αναχωριούμε να αντιπαρατίθονται οι άνθρωποι? Δεν λέω ότι χαίρομαι, δεν πετάω και τη σκούφια μου να ξεμαλιάζονται οι άνθρωποι, αλλά εδώ δεν έχουμε ξεμάλιασμα. Έχουμε μια ωραία αντιπαράθεση. Καμία αντιπαράθεση. Τουλάχιστον από μέρος μου δεν Μάλιστα. υπάρχει καμία αντιπαράθεση. Ωραία. Όλα καλά. Από μέρος μου δεν σας υπάρχει καμία αντιπαράθεση. Με το φλογερό σας κόκκινο. Γεια σας, κύριε. Και όμως είναι πορτοκαλί και δεν είναι κόκκινο, γι' αυτό.
Μπορεί κάτι να είναι πορτοκαλί, κάτι μπορεί να είναι κόκκινο. Αν θα γίνει κόκκινο ή πορτοκαλί, η απόχρωση εξαρτάται και από τον τρόπο προσέγγισης και της άλλης πλευράς. Θα το τραβάτε με την κάμερα του κινητού στην επόμενη φορά όποιο ρούχο πάρετε, για να δείτε πώς θα γράφει στην κάμερα. Α, εξαιρετικά. Στην τηλεόραση. Για χαρά, σας ευχαριστώ. Σας χαιρετώ.